Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε και άλλη μια μέρα στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί για να δούμε πολλά θέματα από την Ελλάδα και φυσικά θα βγούμε και εκτός συνόρων. Θα πάμε στο εξωτερικό να δούμε τι συμβαίνει και εκεί. Συγχωρείτε. Πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα είναι οι συντάξεις. Οι συντάξεις όπου έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και έχει μειωθεί το όριο ηλικίας. Υπάρχει και το πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας και εμείς θα πάμε τώρα να το δούμε αναλυτικά. Σύνταξη με χαμηλό όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 52 έτη μπορούν να κατοχυρώσουν περίπου 650.000 παγιοί ασφαλισμένοι μέχρι το 1992 του ΙΚΑ, επιλέγοντας τις προϋποθέσεις του 2011 ή του 2012. Για πολλούς δικαιούχους υπάρχουν κρυφά μπόνους που έχουν να κάνουν με τη μείωση των ποινών προώρης εξόδου, την αποφυγή περικοπών λόγω του μνημονίου, καθώς και με τη δυνατότητα απασχόλησης χωρίς αναστολή ή περιορισμό της σύνταξής τους. Για παράδειγμα, μητέρα με ανήλικο τέκνο βγαίνει σε σύνταξη με προϋποθέσεις του 11. Η έξοδος στα 52 αντί στα 57 για μητέρες που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του 11 έχει ποινή 30%. Επειδή όμως το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι εξίσου χαμηλό, πολλές ασφαλισμένες μπορούν να επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν κοντά στην ηλικία αυτή, περιορίζοντας έτσι την ποινή εξόδου από το 30% στο 12% ή στο 6%. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όσοι επιλέγουν την έξοδο με χαμηλά όρια ηλικίας, πρώτον, γλιτώνουν τις περικοπές του μνημονίου που ισχύουν για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, καθώς παίρνουν μειωμένη σύνταξη, που συνήθως είναι κάτω από το συγκεκριμένο ποσό. Δεύτερον, αν είναι κάτω των 55 ετών, μπορούν να εργαστούν ξανά και να ζητήσουν μετέπειτα νέο υπολογισμό της σύνταξής τους, με επιπλέον χρόνο ασφάλισης, άρα και με μεγαλύτερο ποσό, ενώ τρίτον, σε περίπτωση που είναι άνω των 55 ετών, μπορούν να ασκήσουν επίσης επάγγελμα ή εργασία, χωρίς να έχουν αναστολή σύνταξης. Επίσης, αν το ποσό σύνταξης είναι μέχρι 990 ευρώ, δεν υπόκειται στις μειώσεις που ισχύουν για τους συνταξιούχους που δηλώνουν ότι εργάζονται. Ένα τέταρτο μπόνους αφορά στην ποινή εξόδου στη μειωμένη σύνταξη από 6% έως 30% εφόσον υπολείπονται 5 χρόνια από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη, η οποία μπορεί να είναι μικρότερη καθώς η απόσταση στα όρια για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη δεν είναι πάντα 5 έτη, αλλά πέφτει ακόμη και στα 2 ή και στον 1 χρόνο, που σημαίνει ότι η ποινή εξόδου μπορεί να περιοριστεί από το 30% στο 6%. Πάμε τώρα στη σύνταξη στα 52 για μητέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ανήλικο παιδί όταν συμπλήρωσαν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης. Αναγνωρίζονται πλασματικά έτη για να συμπληρωθούν οι 5.500 ημέρες το 2011 και το 2012 και όχι μόνο για το 2010. Ασφαλισμένη που είχε 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο παιδί, παίρνει μειωμένη σύνταξη στα 52 και πλήρη στα 57. Ωστόσο, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ως πλασματικό το χρόνο λόγω τέκνων, εφόσον συνταξιοδοτούνται ως μητέρες με ανήλικο παιδί. Παράθυρο για τη σύνταξη και στα 50. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, που δεν έχει τροποποιηθεί, όσες είχαν παιδί που έγινε 18 ετών, μόλις χωρίς να έχουν συμπληρώσει τις 5.500 ημέρες, μπορούν να ανατρέξουν μία δεκαετία πριν από την ενηλικίωση και να προσθέσουν χρόνο ανεργίας ή και ασθένειας, ώστε να συμπληρωθούν οι 5.500 ημέρες, ενώ το παιδί τους ήταν ακόμα ανήλικο. Η εγκύκλιος αφορά όσες συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις του 2010, δηλαδή για σύνταξη στα 55 ή στα 50 έτη. Τι γίνεται τώρα στη σύνταξη με γυναίκες που είναι στα 55 με βαρέα. Οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και εργάζονται σε ειδικότητες που ανήκουν στον κανονισμό με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές προϋποθέσεις και κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρωθούν οι 4.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 3.600 στα βαρέα επαγγέλματα και από αυτές οι 1.000 ημέρες μέσα στα τελευταία 13 χρόνια. Μπόνους παιδιών από το 2011 και μετά αναγνωρίζεται χρόνος παιδιών κατ' εξαίρεση για τις ασφαλισμένες στα βαρέα για να συμπληρωθούν οι 4.500 ημέρες ασφάλισης εφόσον υπάρχουν οι 3.600 στα βαρέα. Η αναγνώριση δηλαδή αφορά στις 900 μέρες ασφάλισης που απαιτούνται από τις 3.600 μέχρι τις 4.500.
Τώρα, τι γίνεται για τους άνδρες και τις γυναίκες από τα 53 με φαρέα. Άνδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, βγαίνουν με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, με όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες. Ασφαλισμένος λοιπόν που το 2010 έχει αυτές τις προϋποθέσεις, δικαιούται πλήρη σύνταξη όταν κλείσει το 55ο έτος και μειωμένη στα 53. Με 10.500 ημέρες σύνολο το 2014, εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα, συνταξιοδοτείται όταν κλείσει τα 59 και 6 μήνες ή σε ηλικία 61 ετών και 6 μήνες με πλήρη σύνταξη. Στα 55 γυναίκες τώρα με 10.000 ημέρες. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης. Προσοχή όμως, διότι κατά την συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχουν επιπλέον από 400 έως και 2.000 ημέρες. Για μειωμένη σύνταξη απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης κάθε έτος την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη. Στα 58 τώρα με 10.500 ημέρες. Άνδρες και γυναίκες που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ κατοχυρώνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος που συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης. Όσοι συμπλήρωσαν τον συγκεκριμένο αριθμό ημερών έως το 2010 στο ΙΚΑ ή και με διαδοχική ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατοχυρώνουν σύνταξη μόλις κλείσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους. Από το 2011 αυξάνεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης πέραν των 10.500 ημερών και κατά τη συνταξιοδότηση πρέπει να έχουν επιπλέον 300 έως και 1.500 ημέρες. Έτσι, ασφαλισμένος που συμπληρώνει 10.500 ημέρες το 2011 στο ΙΚΑ μπορεί να υποβάλει αίτηση για σύνταξη στα 58, αλλά θα πρέπει κατά την συνταξιοδότηση να έχει συνολικά 10.800 ημέρες. Όσοι και όσοι συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες το 2012, κατοχυρώνουν την έξοδο για σύνταξη στα 59, αλλά με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11.100 μέρες κατά τη συνταξιοδότηση. Με 10.500 μέρες από το 2013, ισχύει η σύνταξη στα 62, με συνολικό χρόνο 12.000 ημερών ασφάλισης για όλους. Διπλό μπόνους στα 58 με πλασματικό και προς αύξηση σύνταξης από τα πλασματικά έτη ο στρατός για τους άνδρες και ο χρόνος ανεργίας για άνδρες και γυναίκες είναι οι μόνοι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν για να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες το 2010 και να κατοχυρωθεί ως όριο ηλικία συνταξιοδότησης το 58ο έτος. Από το 2011, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο από σπουδές, παιδιά, στρατό, ανεργία, κενά ασφάλισης και ούτω καθεξής, τόσο όσο χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες, αλλά και ο συνολικός χρόνος που πρέπει να έχουν κατά τη συνταξιοδότηση. Με τον τρόπο αυτό κλειδώνουν τα 58 ή τα 59 για σύνταξη και με προσάυξηση σύνταξης λόγω αναγνώρισης πλασματικού χρόνου πέραν των 10.500 ημερών. Αναλυτικά πάλι εσείς μπορείτε να δείτε τη σύνταξη στα 52 έτη και ούτω καθεξής στο πρωτοσέλιδο της zooglas.gr και φυσικά να ρωτήσετε τους λογιστές σας, τους φοροτεχνικούς σας όλους για να δείτε τι ακριβώς σας συμφέρει και αν σας συμφέρει να μείνετε και ένα εξάμηνο παραπάνω όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, χαλάλι του άλλο ένα εξάμηνο παραπάνω για να έχετε και μεγαλύτερη σύνταξη. Συνεχίζουμε τώρα και πηγαίνουμε στην Βουλή σε ρυθμίσεις που έτσι φαίνονται να είναι ευνοϊκές. Υπερψηφίστηκε λοιπόν από την Βουλή η ρύθμιση για την διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς τους Δήμους που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αλλαγές στον Καλλικράτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά την τυπική ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολό του, τις επόμενες ημέρες και την δημοσίευση του ΣΕΦΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν μέσα σε 4 μήνες σχετική αίτηση στους Δήμους για τη διευθέτηση των οφειλών τους. Περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε και εσείς, αλλά και εμείς από το ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Σε καλό δρόμο μπαίνει η ευνοϊκή ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς τους Δήμους, αφού το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε στη Βουλή. Μετά την ψήφιση του συνόλου του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στον Καλλικράτη, τις επόμενες μέρες και τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν για χρονικό διάστημα 4 μηνών ηλεκτρονική αίτηση στους Δήμους για την διευθέτηση των οφειλών τους. Η νέα ρύθμιση είναι μεν ευνοϊκή για τους οφειλέτες, αλλά και συνάμα απαιτητική, καθώς η μη τήρηση των προβλεπομένων από τους ίδιους σημαίνει αυτόματα πως εκπίπτουν αυτοίς. Σε γενικές γραμμές να πούμε ότι από τις 9 του μήνα και μέχρι τις 9 Αυγούστου, δηλαδή για 4 μήνες μόνο, επαναλαμβάνω μέχρι τις 9 Αυγούστου, δίνεται η δυνατότητα σε συμπολίτες μας που χρωστάνε χρήματα στον Δήμο, βεβαιωμένα χρήματα, βεβαιωμένες οφειλές, να έρθουν και να καταθέσουν μια ηλεκτρονική αίτηση ζητώντας τη ρύθμιση αυτών των οφειλών. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι είναι ευνοϊκή η διαδικασία έτσι όπως προβλέπετε τουλάχιστον σε πρώτη φάση, με μια πρώτη εικόνα έτσι όπως την διαβάζουμε, όμως οποιοδήποτε δεν τηρήσει αυτή τη διαδικασία αμέσως εκπίπτει από την ρύθμιση καταρχάς και δεύτερον επιβάλλονται πρόστιμα και δεν μπορεί να μπει σε άλλη διαδικασία ρύθμισης τουλάχιστον για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αίτηση υποβολής στην ευνοϊκή ρύθμιση θα γίνεται ηλεκτρονικά και έπειτα θα πρέπει σε διάστημα 3 ημερών η Οικονομική Επιτροπή του εκάστοτε Δήμου να συνεδριάσει προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα. Για τις οφειλές που χρονολογούνται μέχρι το 2009 επανέρχεται ο νόμος 3801 του 2009 με τις δόσεις που προβλέπονται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Να πω ότι η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά με ειδικό υπάλληλο που θα έχει ο Δήμος στο Ταμείο, στο γραφείο του Ταμείου. Μέσα σε 3 ημέρες, σύμφωνα με την εγκύκλιο την οποία ερμηνεύουμε προς το παρόν με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί, έτσι ώστε να δίνεται η έγκριση. Βλέπετε δηλαδή ότι γίνεται μια διαδικασία πιο ουσιαστική, πιο πολύπλοκη και πιο τυπική, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να δεσμεύονται απέναντι στο χρέος που έχουν και να μην το αμελούν. Τώρα, όσον αφορά τις δόσεις, γιατί αυτό είναι κυρίως που ενδιαφέρει τους συμπολίτες μας, να πούμε ότι για τις οφειλές που είναι μέχρι το 2009, βεβαιωμένες μέχρι 31/12/2009, επανέρχεται ο νόμος 3801 του 2009, μια επίσης ευνοϊκή διαδικασία ρύθμισης οφειλών με έναν αριθμό δόσεων όπου αφαιρούνται τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις κλπ. Με τη νέα ρύθμιση η εφάπαξ εξόβληση σημαίνει 100% απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις. Βασικός στόχος αυτής είναι να δοθεί σημαντική ανάσα στους Δήμους σε μια περίοδο που ασφιχτιούν οικονομικά, ενώ και οι Δήμαρχοι δεν θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση προεκλογικά να προχωρήσουν τις διαδικασίες μέσω των ΔΟΗ για μη παροχή φορολογικής ενημερότητας, κατάσχεση ισχύρας τρίτων, κατάσχεση περιουσίας και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση την επόμενη εβδομάδα θα μοιράζεται ειδικό έντυπο με ακριβή στοιχεία και λεπτομέρειες για τη νέα ρύθμιση στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τους τυχόν ενδιαφερόμενους για υπαγωγή σε αυτήν. Και από εκεί και μετά υπάρχει μια κλιμάκωση των δόσεων και των τόκων που μπορεί να αφαιρούνται, των προσαυξήσεων, ανάλογα με το ποσό. Καταρχάς, όποιος πληρώσει όλο το κεφάλαιό του εφάπαξ, όλο μαζί, απαλλάσσεται 100% από τις προσαυξήσεις, από τους τόκους. Αυτό είναι δεδομένο για οποιοδήποτε οφειλή έχει κάποιος προς τον Δήμο, όσο παλιά κι αν είναι και ό,τι και αν αφορά. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το κεφάλαιο που έχει ο καθένας, που οφείλει, ανεξάρτητα από τους τόκους, έχει κλίμακα, για παράδειγμα, όταν είναι πάνω από 20.000 το αρχικό κεφάλαιο, τότε οι δόσεις είναι 100, αλλά οι τόκοι που γλιτώνονται είναι πολύ λίγοι, είναι περίπου 10%. Ανάποδα, στην άλλη άκρη βρίσκονται τα ποσά που είναι μέχρι 5.000 ευρώ, με 24 δόσεις, αλλά αφαιρείται περίπου το 70% των τόκων. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τον τελευταίο καιρό υπήρξε μια δικαστική διαμάχη όσον αφορά την θεώρηση των βιβλιαρίων των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή του ΟΑΕ. Το δικαστήριο λοιπόν επικαλέστηκε το άρθρο του συντάγματος σύμφωνα με το οποίο όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην υγεία. Οι δικηγόροι θεωρούν ότι η απόφαση αυτή είναι ένα προσωρινό δεδικασμένο και ο ΑΕ μετά την απόφαση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του και να τηρήσει και να ξεκινήσει την θεώρηση των βιβλιαρίων των επαγγελματιών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί και επιστρέφουμε. Την αίτηση αναστολής
την κατέθεσαν 96 ασφαλισμένοι του ΑΕ από την Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα. Ο δικηγόρος των ασφαλισμένων χαρακτηρίζει την απόφαση προσωρινό δεδικασμένο. Το δικαστήριο υπεκαλέστηκε άρθρο του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην προστασία της υγείας. Ο ΑΕ μετά την απόφαση πρέπει άμεσα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Τη δυνατότητα να θεωρήσουν βιβλιάρια ασθενείας δίνει σε ασφαλισμένους του ΑΕ, οι οποίοι έχουν οφειλές προς τον οργανισμό, προσωρινή δικαστική απόφαση που εξέδωσε το πρώτο τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, συνεδριάζοντας σε συμβούλιο. Σύμφωνα με την 66 του 2014 δικαστική απόφαση έπειτα από αίτηση αναστολής που κατέθεσαν 96 ασφαλισμένοι του ΟΑΕ από την Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα, υποχρεώνεται ο ΟΑΕ να θεωρεί στα βιβλιάρια ασθενείας για το τρέχον ημερολογιακό έτος. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των 96 ασφαλισμένων Γιάννης Κρινίδης, το σκεπτικό μας ήταν ότι ναι, μεν οφείλουν οι ασφαλισμένοι, αλλά κάποια στιγμή ο ΑΕ θα εισπράξει αυτά τα χρήματα, διότι θα λάβει μέτρα και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι θα υποχρεωθούν να πληρώσουν. Όπως προσθέτει ο κύριος Κρινίδης, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί προσωρινό δεδικασμένο. Και θα έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη υγεία στο μέλλον. Θέλω να μεταφέρω κάτι το οποίο είναι χθεσινή, προχθεσινή είδηση σε πολύ ανασφάλιστο κόσμο, εμπορικό κόσμο, κάτι το οποίο το ζητούσαμε και εμείς σαν βουλευτές, αλλά και όλος ο εμπορικός κόσμος. Από την εβδομάδα που έρχεται, με υπουργική απόφαση, θέλω να πιστεύω ότι πάρα πολλοί εμπόροι μας, οι οποίοι είναι ασφάλιστοι αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουν να θεωρήσουν βιβλιάρια υγείας, και έτσι, μια και βρισκόμαστε στον χώρο του νοσοκομείου, αναφέρομαι, και έτσι θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι προϋποθέσεις θα τις ανακοινωθούν από εβδομάδα και θα τις γνωρίζουν όλοι. Για να επανέλθουμε στο κλίμα των ημερών. Μια δικαστική απόφαση για να γίνει λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό είναι γεγονός ότι τελικά γίνεται. Αυτό ήταν και όλοι εμείς οι βουλευτές το ζητούσαμε. Ο εμπορικός κόσμος το γνωρίζει καλά ότι κάναμε πολλές προσπάθειες. Τελικά τέλος καλό, όλα. Έχουμε δει σε πολλές περιοχές της χώρας μας, το κέντρο της Αθήνας είναι πολύ πιο έντονο, ανθρώπους να είναι άστεγοι στους δρόμους, στα παγκάκια, σε πιλωτές πολυκατοικιών, έξω από τα καταστήματα, παντού. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς έχει εξαγγείλει την δημιουργία ενός κέντρου προστασίας των αστέγων στη Λάρισα. Στην Αθήνα έχουμε αρκετά, στη Θεσσαλονίκη έχουμε. Καλό είναι λοιπόν και η περιφέρεια να έχει τέτοια κέντρα για να βοηθάνε συνανθρώπους μας. Πάμε να δούμε το βίντεο και ερχόμαστε. Της βοήθειας αστέγων και στη Λάρισα, εν ευθέτω χρόνο, ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Είτε πρόκειται για ανακοίνωση για εκλογική εκμετάλλευση, είτε για αναγνώριση από πλευράς πολιτείας μιας ουσιαστικής ανάγκης, αυτό που επισημαίνουν άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού που λειτουργεί στη Λάρισα και συχνά έρχονται σε επαφή με άστεγους, είναι ότι στην πόλη πρέπει να βρεθεί ένας χώρος για αυτούς τους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε στέγαση για τους άστεγους. Είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του νομού μας και εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα κυρίως σε αυτό αυτή τη στιγμή από τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ο αριθμός των αστέγων στην πόλη δεν είναι μεγάλος. Οι περισσότεροι είναι περιπλανόμενοι που για μικρό χρονικό διάστημα περνούν και από τη Λάρισα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί που περάσαν είναι άνθρωποι περαστικοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους έχουμε τακτικά στο γραφείο, μπορεί να μου έρθουν και μία φορά το χρόνο. Ναι. Μπορεί να μην ξαναγυρίσουν στο γραφείο. Εγώ τουλάχιστον για φέτος μπορώ να σας πω ότι περάσαν από το χειμώνα μέχρι και αυτή τη στιγμή περάσαν γύρω στα 10 άτομα, οι οποίοι δεν επιστρέψανε δεύτερη ή τρίτη φορά. Αυτοί που είναι οι πιο σταθεροί, πώς είναι μικρός αριθμός? Είναι μικρός αριθμός, είναι γύρω στα 3-4 άτομα. Όσοι περπατούν δίπλα από την όχθη του Ποινιού, στο ύψος της γέφυρας του Αλκαζάρ, βλέπουν συχνά ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αλλοδαποί, να βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τη γέφυρα. Πριν λίγες μέρες, η κάμερα της TRT κατέγραψε τις εικόνες που βλέπετε. Ένας νεαρός, πριν καλά-καλά προλάβουμε να του απευθύνουμε ερωτήσεις, έφυγε από το σημείο όπου με άλλους έχουν στρώσει κουβέρτες και στρώματα. Λίγο πιο δίπλα, σε ένα παγκάκι, είχαν απλωμένα τα ρούχα τους και μια κουβέρτα. Δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης είχαν θέσει παλαιότερα σε συνεδρίαση το θέμα της έβρεσης χώρου για τους άστεγους, όμως δεν βρήκαν την απαραίτητη στήριξη. Ερωτηθείς πρόσφατα ο Δήμαρχος Λαρισαίων για την ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλησε να θίξει το θέμα.
Ωραία, παιδιά, ας μην σχολιάζουμε τώρα άλλων. Έχουμε τα δικά μας τώρα. Ο πόλεμος των φαρμάκων φαίνεται ότι δεν έχει τέλος. Τους τελευταίους μήνες οι φαρμακοποιοί ξεσηκώνονται για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που είναι να πουληθούν σε σούπερ μάρκετ. Τώρα όμως έρχεται ο ΕΟΦ και λέει να δίνουμε προσοχή στα φάρμακα που πουλούνται στο διαδίκτυο, καθώς είναι παραποιημένες οι διευθύνσεις από τις οποίες έρχονται, αλλά και το τι πραγματικά φάρμακο είναι αυτό που αγοράζουμε. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τι πιστεύουν οι φαρμακοποιοί. Ο κόσμος αγοράζει φάρμακα από το διαδίκτυο. Αν ναι, γιατί. Αν όχι, πάλι γιατί. Και αν, όπως λένε οι ίδιοι, μειωθούν τα φαρμακεία, τότε θα αυξηθεί η ζήτηση ή όχι. Ας το δούμε. Ο οργανισμός φαρμάκων εφιστά την προσοχή του κόσμου στα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο, τονίζοντας ότι πολύ μεγάλο ποσοστό εξ αυτών είναι αμφιβόλου ποιότητας και επικίνδυνα για την υγεία, και προς αυτή την κατεύθυνση καλεί τους πολίτες να μην κάνουν διαδικτυακές αγορές φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Σε αντίθεση με το εξωτερικό, που η πώληση φαρμάκων από το διαδίκτυο γίνεται κατά κόρον, στην Ελλάδα μέχρι στιγμής το φαρμακείο κρατεί τα ηνία διότι διασφαλίζει τη μέγιστη ποιότητα και ασφάλεια. Στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη διακίνηση φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στην Αμερική αυτό επιτρέπεται, αλλά οι πηγές των φαρμάκων αυτών είναι αμφίβολες. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να προσομοιάσει, ας το πούμε έτσι, ένα κουτί φαρμάκου, να βάλει μέσα οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, είτε το φάρμακο το κανονικό, είτε κάτι που μοιάζει με αυτό, και να το διακινήσει μέσω διαδικτύου με σκοπό φυσικά το κέρδος. Αυτό στην Ελλάδα προς το παρόν τουλάχιστον αποφεύγεται βάσει της νομοθεσίας. Τα φάρμακα, όπως γνωρίζετε όλοι, διακινούνται αποκλειστικά μέσω των φαρμακείων, και τα φάρμακα όλα όσα διακινούνται μέσω των φαρμακείων έχουν υποχρεωτικά πάνω την γνωστή ταινία γνησιότητα στο κουπόνι, το οποίο ουσιαστικά είναι η σφραγίδα του ΕΟΦ, ότι το συγκεκριμένο φάρμακο είναι ελεγμένο και κατάλληλο προς χρήση. Βέβαια, αναμένεται αυτό να αλλάξει, καθώς θα επιτραπεί στο μέλλον η πώληση ιντερνετικά φαρμάκων μη συνταγογραφούμενων, των γνωστών μισηφά. Οι φαρμακοποιοί συμφωνούν με την παραπάνω οδηγία και καλούν τους πολίτες να μην εμπιστεύονται πουδενή το διαδίκτυο για αγορές φαρμάκων και άλλων συσκευασμάτων, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων πρόκειται για προϊόντα μη ελεγμένα και πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς. Πρέπει όμως να πούμε για τους πολίτες και να γνωρίζουν ότι πρέπει γενικά να αποφεύγουν να αγοράζουν οτιδήποτε μέσω διαδικτύου το οποίο αφορά θέματα υγείας, όπως ας πούμε συμπληρώματα διατροφής, αδυνατιστικά, κάποιες κρέμες οι οποίες εμφανίζονται στην τηλεόραση, τα οποία μπορεί να διαφημίζονται ως ασφαλή, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να ελέγξει και να πιστοποιήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Και αν για την αποτελεσματικότητα δεν είναι και τόσο σημαντικό, γιατί εντάξει, το να πάρεις μια κρέμα που σου υπόσχεται να αδυνατήσει και να μην αδυνατήσει τελικά μπορεί να μην είναι τραγικό. Το θέμα όμως της ασφάλειας της χρήσης αυτών των συσκευασμάτων είναι πάρα πολύ βασικό και μπορεί να αποδειχθούν πολύ επικίνδυνα για την υγεία. Υπάρχουν τα κανάλια διανομής εκείνα τα οποία είναι πάντα ελεγμένα. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες και υπάρχουν και οι σφραγίδες των ηλεκτρικών μηχανισμών. Εκείνα θα πρέπει να αναζητούμε. Και η παγίδα της μειωμένης τιμής τελικά μπορεί να αποδειχθεί ότι θα μας κάνει πολλαπλάσιο κακό. Οι φαρμακοποιοί διατείνονται πως όσο το δίκτυο των φαρμακείων είναι ευρύ και διασπαρμένο στην ελληνική επικράτεια, οι εγχώροι καταναλωτές δεν θα στραφούν στο διαδίκτυο για αγορές φαρμάκων, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιωθεί το ίδιο στο απευκταίο σενάριο που αρχίζουν να κλείνουν φαρμακεία λόγω των αλλαγών που υπέφερε στον κλάδο το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιοι επισημαίνουν πως το διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την φυσική και συμβουλευτική παρουσία ενός φαρμακοποιού. Στην Ελλάδα, όσο ακόμα έχουμε ένα τόσο πυκνό δίκτυο φαρμακείων, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος για κάποιον να αναζητήσει είτε φάρμακα είτε άλλα είδη που πουλούνται μέσω φαρμακείου να τα αναζητήσουμε μέσω διαδικτύου. Καθώς η πρόσβαση σε τέτοια καταστήματα, όπως είναι τα φαρμακεία, είναι πάρα πολύ εύκολη. Στο εξωτερικό που συμβαίνει υπάρχουν ολόκληρες χώρες οι οποίες σε περιοχές τους μεγάλες και αχανείς δεν υπάρχουν φαρμακεία για διάφορους λόγους. Όπως ας πούμε στη Φιλανδία, που στη Βόρεια Φιλανδία δεν υπάρχουν καθόλου φαρμακεία, ενώ ζουν άνθρωποι εκεί πέρα. Οπότε αυτοί αναγκάζονται να καταφύγουν σε αγορές μέσω διαδικτύου. Το ίδιο ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μεγάλες περιοχές στη χώρα αυτή είναι χωρίς φαρμακεία, γιατί τα φαρμακεία είναι πολύ λιγότερα και πιο συγκεντρωμένα στις μεγάλες πόλεις. Αυτό στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουν όλοι, δεν ισχύει. Άρα στην πραγματικότητα, πραγματική ανάγκη να αναζητήσει κάποιος σκευάσματα από άλλες πηγές μέσω διαδικτύου ή μέσω ταχυδρομείου δεν υπάρχει. Όμως δεν ξέρουμε με τις αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει με το καινούργιο νομοσχέδιο και με την πίεση στα φαρμακεία τα ατομικά, αν αυτά μειωθούν στον αριθμό τους, αν θα μείνουν κάποιες περιοχές της χώρας όντως ακάλυπτες από φαρμακεία και από φάρμακα, και ενδεχομένως τότε η λύση του διαδικτύου να πρέπει να επιλεγεί.
Όμως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το φυσικό κατάστημα φαρμακείο και τη συμβουλή του επιστήμονα φαρμακοποιού με οποιοδήποτε site στο ίντερνετ το οποίο μας υπόσχεται κάτι. Να πούμε εμείς στους φαρμακοποιούς ότι ο πολίτης μπορεί να πάει στο φαρμακείο, να ζητήσει τη γνώμη του φαρμακοποιού και μετά να παραγγείλει το κατάλληλο σκεύασμα, φάρμακο, συμπλήρωμα διατροφής, οτιδήποτε θέλει από το διαδίκτυο, καθώς υπάρχει το οικονομικό όφελος, επειδή οι τιμές είναι μειωμένες σε σχέση με αυτές που κυκλοφορούν στα φαρμακεία. Αυτή είναι όμως μια άλλη κουβέντα και θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Πού θα πάμε τώρα? Η μεγάλη εβδομάδα πέρασε. Κάναμε και την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα είχαμε το Πασχαλινό Τραπέζι. Όλη η Ελλάδα ήταν μια υπαίθρια ψισταριά, αρνιά, κοκορέτσια και ό,τι συνηθίζει να κάνει ο Έλληνας εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποια επαγγέλματα, και δεν αναφέρομαι στους δημοσιογράφους, στους γιατρούς και αυτούς που είμαστε συνηθισμένοι να είναι στο καθήκον τους κάθε ώρα, κάθε μέρα, ανά πάσα στιγμή, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα επαγγέλματα, τα οποία, οι άνθρωποι των οποίων δεν μπορούσαν, ακόμα και μία ημέρα σαν την Κυριακή του Πάσχα, να γιορτάσουν το Πασχαλινό Τραπέζι οικογενειακά. Ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα? Δείτε το επόμενο βίντεο και θα καταλάβετε. Για μερίδα επαγγελμάτων, οι γιορτές και οι αργίες που απολαμβάνουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι αποτελούν μια μέρα σαν όλες τις υπόλοιπες στη δουλειά. Μιλώντας στην κάμερα του Thrakinet, διάφοροι εργαζόμενοι που την Κυριακή του Πάσχα το πρωί έπρεπε να βρίσκονται στα πόστα τους για να εξυπηρετήσουν το κοινό, ο καθένας από τη θέση του, μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους για το πώς νιώθουν όταν εργάζονται μια μέρα σαν και αυτή, αντί να βρίσκονται δίπλα στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι περισσότεροι δήλωσαν πως έχουν πλέον συνηθίσει, μην παραλείποντας βέβαια να στείλουν τις ευχές τους σε όλο τον κόσμο για τη σημερινή μέρα. Επιθυμία δεν ήταν, αλλά οι ανάγκες, το επάγγελμα, όλα αυτά συντελούν και μας υποχρεώνουμε να είμαστε στην εργασία μας. Και η επιθυμία και η ανάγκη, εντάξει, αυτές οι δουλειές έτσι είναι. Στο ζωχαροπλαστείο δεν μπορείς να μην δουλεύεις. Είχατε... Περιμένουμε. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους. Κάποια επαγγέλματα συνεχίζουν, δεν έχει μέρες, δεν έχει ώρες. Έτσι και εμείς εδώ, σταθερά, η βάρδιά μας είναι ανοιχτό το κτέλ. Πρωινές μέχρι και το μεσημέρι, θα συνεχίσει κάποιος άλλος συνάδελφος αργότερα. Σίγουρα είναι δύσκολο να δουλεύεις. Για μας που το έχουμε συνηθίσει, δεν αλλάζει. Κανονικά, στη θέση μας και στο πόστο μας. Είναι δύσκολα, η αλήθεια είναι, να είσαι μακριά από την οικογένεια, αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει, το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει, εξυπηρετούμε τον κόσμο, τον ξένο που έρχεται από μακριά και ψάχνει κάτι αναμνηστικό. Εντάξει, βέβαια και οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολα για να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Πρέπει να κάνεις κάποιες θυσίες. Από ανάγκη λίγο μένουμε ανοιχτά για να βγάλουμε κάποια χρήματα για να επιβιώσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Μελαγχολικά. Για μας ειδικά, ας πούμε, αυτό το επάγγελμα και όσοι εργάζονται τέτοιες με άγιες ημέρες, είναι όντως μελαγχολία. Γιατί αυτές οι ώρες και οι ημέρες είναι κοντά στην οικογένεια και στους δικούς σου ανθρώπους. Όχι, όχι. Ο άντρας μου έχει υπηρεσία, οπότε... Μάλιστα. Όπως είπαμε λοιπόν, το Πάσχα πέρασε. Ωστόσο, οι μέρες του Πάσχα έχουν και τα ευχάριστα, έχουν και τα δυσάρεστα. Από τα ευχάριστα είναι οι οικογενειακές στιγμές, φυσικά το αρνί που σου βλύζουμε την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και η Ανάσταση του Χριστού. Στα δυσάρεστα είναι η αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων και φυσικά οι τραυματισμοί από βαρελότα και κροτίδες. Είδαμε ότι και στη Σαντορίνη μία Αμερικανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά και βρίσκεται στην εντατική από βαρελότα, ενώ και ένας Έλληνας κινδυνεύει να χάσει το μάτι του. Στο zoogla.gr μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες από το σημείο όπου έγινε η έκρηξη των βαρελότων με τα αίματα στα σκαλιά κτλ. Αλλά εγώ τώρα θα σας πάω στην Κρήτη, όπου στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο και ολόκληρη η Κρήτη μετά την τραγωδία στα Μυριοκέφαλα. Το εγκληματικό έθιμο των άσκοπων πυροβολισμών έκοψε το νήμα της ζωής ενός 25χρονου, ενώ ακόμα ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε.
Την ώρα που πέφτει η αυλαία της τραγωδίας στα Μυριοκέφαλα, με τους φίλους, τους συμπαίχτες και τους συγγενείς του άτυχου Γιώργου Γιπαράκη να συνοδεύουν τον 25χρονο ποδοσφαιριστή στην τελευταία του κατοικία, ο 23χρονος φίλος του δίνει τη δική του μάχη στην οφθαλμολογική κλινική του Παχνή για να σώσει το μάτι του. Χθες ο 23χρονος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, οι γιατροί συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα σοβαρή και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σώσουν το δεξί μάτι του 23χρονου. Οι οφθαλμίατροι άμεσα επενέβησαν και εκεί και σε αυτό το νοσοκομείο και αφαίρεσαν ξένα σώματα τα οποία είχαν βρεθεί στο μάτι του. Η κατάσταση του ματιού του είναι σοβαρή. Ο πόνος στην Ασίγωνιά, όπου έμενε ο 25χρονος Γιώργος Γιπαράκης, ανίποτος. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως το πασχαλινό γλέντι στα Μυριοκέφαλα Ρεθύμνου μετατράπηκε σε τραγωδία. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής του αθλητικού ομίλου Ασίγωνιά διασκέδαζε μαζί με συγγενικά του πρόσωπα στο σπίτι ενός θείου του. Το κακό δεν άργησε να γίνει, όταν σύμφωνα με την Ελλάς, ένας 40χρονος από την παρέα του νεαρού έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, μία αδέσποτη σφαίρα τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Τα γέλια πάγωσαν. Οι συγγενείς του 25χρονου μετέφεραν με το αυτοκίνητό του στον νεαρό ποδοσφαιριστή μέχρι την διασταύρωση της Επισκοπής, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ήταν όμως ήδη αργά για τον άτυχο Γιώργο Γιπαράκη. Ένα δεύτερο ασθενοφόρο μετέβη στο σημείο προκειμένου να παραλάβει έναν δεύτερο νεαρό, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί μάτι από την ίδια σφαίρα που χτύπησε τον 25χρονο ποδοσφαιριστή. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο Παγνή με τους γιατρούς να έχουν ήδη ενημερωθεί για το συμβάν. Χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε νεαρός από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος έφερε ένα βαρύ σοβαρό τραύμα στο μάτι του. Στο δεξί οφθαλμό, αν δεν απατώμε, στο δεξί είχε εμφανίσει ένα βαθύ διαμπερές τραύμα. Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου συλλαμβάνουν έναν 40χρονο, ενώ κατασχέτουν ένα πιστόλι, 50 φυσίγκια και 15 κάλικες διαφόρων διαμετρημάτων. Ο 25χρονος Γιώργος Γιπαράκης ήταν ποδοσφαιριστής του αθλητικού ομίλου Ασίγωνιά. Τα κακά μαντάτα βύθισαν στο πένθος στην περιοχή, ενώ συμπαίχτες του 25χρονου εξέφραζαν τη λύπη τους για τον άδικο χαμό του δικού τους Γιώργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μένουμε στην Κρήτη, αλλάζουμε όμως κλίμα και πηγαίνουμε σε κάτι πιο ευχάριστο και κάτι πιο καλό όσον αφορά τις γυναίκες. Παρουσιάστηκε λοιπόν η μονάδα κινητού μαστογράφου, η οποία περιόδευσε σε πολλές περιοχές της Κρήτης και εξετάστηκαν περίπου 8.000 γυναίκες. Μάλιστα, πολλές από αυτές κάνανε μαστογραφία για πρώτη φορά, ενώ κάποιες άλλες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο και προλάβανε να εγχειριστούν. Το σύνθημα ήταν ένα. Ο στόχος είναι η πρόληψη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Βλέπω από μέσα και δεν θα πρέπει να πω τίποτα είδηση. Η πρόληψη και η πρόωρη διάγνωση σώζουν ζωές. Αυτό επιβεβαιώνει περίτρανα το παράδειγμα της κυρίας Ειρήνης Χριστοφάκη, η οποία σε τυχαίο έλεγχο που έκανε στο πλαίσιο των περιοδιών του κινητού μαστογράφου της περιφέρειας Κρήτης, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Και τελευταία στιγμή ήμουν η τελευταία που μου λέει, ήταν η νύφη μου εκεί και μου λέει, πήγε να κάνεις καμιά μαστογραφία. Τελευταία στιγμή ήταν. Ήμουν και η τελευταία που έκανα τη μαστογραφία αυτή. Δηλαδή είναι πολύ χρήσιμος, ναι, το σπουδαιότερο, είναι σημαντικό και είναι πολύ χρήσιμος για να υπάρχει αυτό το πράγμα. Η ίδια τονίζει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου, στέλνοντας μήνυμα στις γυναίκες όλων των ηλικιών να προχωρούν σε περιοδικούς ελέγχους για τον καρκίνο του μαστού. Που πρέπει να πηγαίνουν για να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Μια φορά το χρόνο, κάθε 6 μήνες, το καλύτερο είναι αυτό. Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε το δεύτερο κύκλο λειτουργίας της κινητής μονάδας μαστογραφίας. Σε διάστημα 4 περίπου χρόνων έκαναν στην Κρήτη μαστογραφικό έλεγχο 7.614 γυναίκες. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι περισσότερες από αυτές έκαναν για πρώτη φορά μαστογραφία. Από στατιστικά που έχουμε κάνει, είναι περίπου το 10% βρέθηκε, η οποία ήταν η πρώτη τους μαστογραφία που έκαναν, το 10% με 12% βρέθηκε καρκίνος του μαστού. Που βρέθηκε σε πρώτα στάδια, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, σώθηκαν ανθρώπινες ζωές. Πιστεύαμε στην πρόληψη. Άρα, νομίζω με τα αποτέλεσμα που δοθήκανε, το πετύχαμε.
Και άρα ζήτω η πρόληψη. Η κινητή μονάδα έφτασε σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Γυναίκες κυρίως της ενδοχώρας που δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την εξέταση αυτή, εξετάστηκαν και μάλιστα σε ποσοστό 17 έως 25% παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο. Στην ενδοχώρα δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν είχαν τη δυνατότητα να, οι γυναίκες οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το νοσοκομείο. Και σας λέω, ήταν οι γυναίκες που ήταν 60-65 χρονών και ήταν η πρώτη μαστογραφία που είχαν κάνει. Ήρθαμε σε επαφή με γυναίκες που για πρώτη φορά εξεταστήκανε. Είχαμε την χαρά να πρωτοδιαγνώσουμε σε πολύ πρώιμο στάδιο αρκετές κακοήθειες και αυτές οι γυναίκες πλέον να ζουν και να έχουν μια πολύ ωραία και ευτυχισμένη ζωή. Αυτό ήταν το σημαντικότερο για μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαστογραφία, δηλαδή ο προσυμπτωματικός έλεγχος για την ανίχνευση των παθήσεων του μαστού σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να αποφέρει εξαιρετικά ωφέλη για την ασθενή. Έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής αποδεικνύει ότι παρόλη τη μείωση του συνολικού αριθμού των καρκίνων στη δεκαετία του 1990, ο καρκίνος του μαστού αυξήθηκε κατά 36% την τελευταία 25ετία. Στην Ελλάδα, οι νέες περιπτώσεις ανά έτος υπολογίζονται στις 4.500 και οι θάνατοι στο ίδιο διάστημα στους 1.800. Στην Ελλάδα, μόνο το 5% διαγιγνώσκεται με προσυμπτωματικό έλεγχο και επωφελείται από το πρώιμο στάδιο της νόσου, το οποίο σε μεγάλο ποσοστό σημαίνει ίαση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 60%. Η πρόληψη, όπως ήταν και το μότο της καμπάνιας, ότι η ζωή είναι στο χέρι μας, όντως έτσι είναι. Δεν χρειάζεται πολύ. Μία μαστογραφία μία φορά το χρόνο σώζει τη ζωή μας. Είναι ικανή να σώσει τη ζωή μας, οπότε μην το ξεχνάμε. Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα για μας είναι ότι καταφέραμε σιγά σιγά να χτίζουμε την παιδεία της πρόληψης στη συνείδηση των συμπολιτών μας. Και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα, αλλά και από τις εκατοντάδες αιτήσεις φορέων που ζητάνε οι μονάδες να επισκεφτούν τις περιοχές τους. Η κινητή μονάδα μαστογραφίας ανανεώνεται πλήρως. Μάλιστα, ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας νέου φορτηγού, αλλά συγχρόνως προχωρά και η ψηφιοποίησή της. Έτσι, η σύγχρονη τεχνικά και άρτια επιστημονικά μονάδα θα συνεχίσει το ταξίδι της πρόληψης του καρκίνου του μαστού από τη μία μεριά της Κρήτης έως την άλλη. Και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει τις τελευταίες μέρες στην αγορά ενός νέου οχήματος μαστογράφου και στην ψηφιοποίησή του, ώστε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Η νέα γενιά έχει μεγαλώσει με το ίντερνετ και τους υπολογιστές. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσκολεύονται και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και όλες οι διαδικασίες ηλεκτρονικές, όπως είναι το TaxisNet, πολλές συναλλαγές με τις τράπεζες κτλ. Τώρα όμως, γιαγιάδες και παππούδες πρέπει να πάνε να μάθουν κομπιούτερ για να κάνουν τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Στην κάμερα του Star Κεντρικής Ελλάδας μίλησε και ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΟΑΕ Φθιώτιδας, ο κύριος Γιάννης Παπαδημητρίου, ο οποίος είπε ότι δεν είναι ποτέ αργά για τίποτα. Πάμε να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις του. Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Δημοσίου αναβαθμίζονται και δίνουν τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να επικοινωνούν με ειδικό τηλεφωνικό κέντρο αλλά και να στέλνουν email για τη διευθέτηση εκκρεμωτήτων τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, από την περασμένη Μεγάλη Δευτέρα ξεκίνησε πιλωτικά η λειτουργία νέου τηλεφωνικού κέντρου, που φιλοδοξεί να καλύψει στο μέτρο του εφικτού λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας των ζητημάτων το μεγαλύτερο εύρος των ερωτημάτων των συνταξιούχων και υποσυνταξιοδότης υπαλλήλων του Δημοσίου. Ο αριθμός στο τηλεφωνικό κέντρο είναι 210-33-29-900 και λειτουργεί σε πενθήμερη βάση από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το απόγευμα. Ο πολίτης για την εξυπηρέτησή του θα πρέπει να έχει διαθέσιμο το σχετικό αριθμό μητρώου και το αφημί του. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω διαδικτύου, η επικοινωνία μπορεί να γίνει στο email της Υπηρεσίας Συντάξεων.
Το σύστημα λειτουργεί ήδη εδώ και ένα μήνα και μέχρι στιγμής έχει δεχθεί 752 mail σε όλη την Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι η αναφορά του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας, ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, σταθερό ή κινητό, καθώς και του αριθμού Μητρώου και Σύνταξης. Στο σχόλιο πάντως ότι ο Σταϊκούρα στέλνει τους συνταξιούχους να μάθουν κομπιούτερ. Με email θα διευθετηθούν εκκρεμότητες με το δημόσιο. Ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΟΑΕ στη Φθιώτιδα, Γιάννης Παπαδημητρίου, απαντά ότι ποτέ δεν είναι αργά να μάθει και η τρίτη ηλικία να χειρίζεται την τεχνολογία. Άλλωστε αυτός πήγε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στα 62. Όπου είπατε για την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Σταϊκούρας, ναι, να μάθουν τα γεροντάκια κομπιούτερ τώρα στα γεροντάματα, ναι, με τη λογική του μάθε γερογράμματα τώρα στα γεροντάματα, ναι, εγώ Όλγα μου το έχω κάνει πράξη, αφού ξέρετε ότι τα 62 μου χρόνια πήγα στο σχολείο, τέλειωσα γυμνάσιο, τέλειωσα λύκειο, πήρα και ένα πτυχίο στη φιλοσοφία στο ελεύθερο πανεπιστήμιο κλπ. Αλλά ναι, την ενέργεια του κυρίου Σταϊκούρα τη θεωρώ ότι είναι θετική. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα. Για εσάς που ξέρετε όμως τώρα, που πήγατε σχολείο, ναι, τα πήρατε, ναι, τα πτυχία σας. Ναι. Όχι, θεωρώ ότι είναι θετικό, ναι, και απευθύνομαι και στους συναδέλφους μου, όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, το πρόγραμμα αυτό να το παρακολουθήσουν, θα τους είναι χρήσιμο. Κανονικά στο Εστερινό γυμνάσιο. Μάλιστα. Τέλειωσα. Πήγα στο Λύκειο το Εστερινό, τέλειωσα Αριστούχος. Ναι. Και πήρα και το πτυχίο αυτό το περσινό, όπως σας είπα, επίσης Αριστούχος. Μπράβο. Και σανότερα. Το 80% των συναδέλφων μας σήμερα είναι συνταξιούχοι από 400 μέχρι 500 ευρώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το πλεόνασμα που λένε τώρα ότι επιστρέφει στην κοινωνία κλπ. Ναι. Τα δικά τους χρήματα είναι. Ότι είναι από τις περικοπές που γίναν στις συντάξεις μας, που έχουμε χάσει, ναι, ορθολογημένο αυτό απολύτως, το 40% σε σχέση με τις τιμές του 2009. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Οπότε δεν σας κάνει χάρισμα, τα ίδια χρήματα είναι. Ασφαλώς. Τα δικά σας. Δικά μας αυτά είναι. Αλλά τουλάχιστον όμως, κύριε Γιάννη, βλέπετε ότι οι θυσίες... Αλλά δεν τα παίρνουν όλοι αυτά. Ναι. Δεν τα παίρνουν όλοι αυτοί που τα χάσαν. Ελάχιστος αριθμός συναδέλφου μας θα πάρει αυτό το μικρό βοήθημα. Ναι. Οι θυσίες του λαού αυξάνουν τα κέρδη των τραπεζών, των κεφαλαιούχων και των ημέτερων. Αντί δηλαδή, Όλγα μου, τώρα με προκαλείς όλα. Αυτοί που κυβέρνησαν τόσα χρόνια και κατάκλεψαν το ελληνικό χρήμα, ναι, αυτοί να τα δώσουν πίσω. Ναι. Είναι στο αμπειρόβλητο, αλλά έστω και αν μπουν φυλακοί ακόμα, όσοι μπουνε, τα χρήματα δεν γυρίζουν πίσω στον κόσμο που κλέψαν. Ναι. Και αντί το κράτος τώρα σήμερα να προσπαθήσει να βουλώσει τις μαύρες τρύπες από αυτούς τους απατιώνες και τους λοποδίτες που κλέψαν τα χρήματα του Κοσμάκη, ζητάει να βουλώσει τις μαύρες τρύπες με θυσίες των χαμηλόμισθων, των συνταξιούχων και των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν άλλες θυσίες. Τώρα θα σας πάω 47 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στα ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 1967, όταν εκδηλώθηκε το στρατιωτικό πραξικόπημα, κατέλησε το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα και επέβαλε μια στιγμή δικτατορία. Θα δούμε έτσι ένα ρεπορτάζ τύπου ντοκιμαντέρ για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι. Ας περάσουμε. Η χώρα διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Προ αυτής της καταστάσεως, ο εθνικός στρατός, ένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαρασμού δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινε ότι όφιλε να παρέμβει για να
αποτρέψει τον δρόμο προς τον κριμνών. Συμπληρώθηκαν φέτος 47 χρόνια από την έκρηξη του στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Ελλάδα. Αποφράδα μέρα για την Ελλάδα 21η Απριλίου 1967. Η λέξη «Χούντα» έχει μένει ισπανική προέλευση, σημαίνει σύνδεσμος ή γενικότερα διοίκηση, αλλά ο όρος επικράτησε ιστορικά να σημαίνει ομάδες αξιωματικών που συνωμοτούσαν για να καταλάβουν την εξουσία με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Τέτοια πραξικοπήματα γινόταν στη Λατινική Αμερική, αλλά στην Ελλάδα, παρόλο που υπάρχει ιστορικό πολλών πραξικοπημάτων, ο όρος αναφέρεται αποκλειστικά στην επταετή περίοδο δικτατορίας της Χούντας των Συνταγματαρχών 1967-1974. Σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια από το πραξικόπημα που εξεράγει την 21η Απριλίου. Η κυβέρνηση του Κανελόπουλου, ΕΡΕ, πιάστηκε στον ύπνο, έχοντας εξασφαλίσει περίπου 100 τεθωρακισμένα στην περιοχή της πρωτεύουσας. Οι πραξικοπηματίες κινήθηκαν τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου και κατέλαβαν αρχικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στη συνέχεια έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης του ΝΑΤΟ με κωδικό σχέδιο Προμηθεύς, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν όλες οι στρατιωτικές μονάδες της Αττικής. Το συγκεκριμένο σχέδιο προοριζόταν για την